Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Ήρθε η Τεταρτίτσα και πάει η εβδομαδίτσα με τρεις καινούριους παίκτες μέσα στην όρεξη, το χαμόγελο. Δημήτρη, έλα Σαβίνα, Βλάση, καλώς ήρθατε στο σημερινό σλαμ. Θα ξεκινήσω με τον Δημήτρη. Καλώς ήρθες, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα. Όταν δεν παίρνεις τη μηχανή σου να γυρνάς στον κόσμο ταξιδεύοντας, με τι ασχολείσαι? Χορό, γυμναστική, κολύμπι, σταυρόλεξα. Καμιά δουλειά δεν μου έχεις πει, βέβαια. Είμαι διοικητικός υπάλληλος στο δημόσιο. Άρα λοιπόν, όταν τελειώνει το 8ωρο σου από εκεί, ή παίρνεις τη μηχανή σου και κάνεις ωραία ταξίδια στον κόσμο, ή πας στο γυμναστήριο και κάνεις γιόγκα, πιλάτες, χορεύεις. Ναι. Πώς επέλεξες να ασχοληθείς με τη γιόγκα? Όχι, στο γυμναστήριο προέκυψε. Ξεκίνησα λίγο με βάρ και μετά βγήκε στο πρόγραμμα. Κάνεις ό,τι σου λέει η γυμνάστρια? Γι' αυτό πηγαίνουμε. Εδώ θα κάνεις ό,τι σου λέει ο πίνακας? Το καταδύναμη. Το καταδύναμη. Ο Δημήτρης λοιπόν είναι ο πρώτος παίκτης για σήμερα και δίπλα του βρίσκεται μία πραγματική κούκλα, η Σαβίνα. Η Σαβίνα είναι ψυχολόγος. Έχεις κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα? Ασχολούμαι με παιδιά. Έχω κάνει ειδίκευση στην παιδοψυχιατρική. Ασχολούμαι κυρίως με παιδιά με ειδικές δεξιότητες. Και τώρα κάνω και ένα μεταπτυχιακό στην ιατρική, στην προαγωγή και αγωγή υγείας. Μπράβο σου, Σαβίνα μου. Άρα ακόμα είσαι. Διαβάζεις, μελετάς, μαθαίνεις. Διαβάζω και σε αυτό το επάγγελμα χρειάζεται να διαβάζεις συνέχεια. Γιατί εξελίσσεται όπως και κάθε ένα άλλωστε, αλλά ειδικά αυτό που έχει να κάνει με ανθρώπους. Έτσι, ακόμα πιο σπουδαίο. Όταν δεν διαβάζεις τα βιβλία που αφορούν την ειδικότητά σου, τι σου αρέσει να κάνεις? Να διαβάζω τα υπόλοιπα βιβλία, λογοτεχνικά κυρίως, για να ξεχνιέμαι, να ξεφεύγει λίγο το μυαλό. Να βλέπω ταινίες, κωμωδίες, να γελάω. Να γελάς και λίγο. Ναι, χρειάζεται. Σωστά. Και περιπέτεια. Έτσι, λίγο δράση. Σαβίνα, τα χρήματα που θα κερδίσεις από το σλάμ που σου εύχομαι να είναι οι 5.000 ευρώ. Τι σκοπεύεις να τα κάνεις? Λοιπόν, δεν θα τα κάνω εγώ κατά βάση, θα τα κάνει ο φίλος μου. Ναι. Στον οποίο θα τα δώσω για να πάρει ένα μηχανάκι εντούρο με το οποίο ασχολείται σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Μάλιστα, αυτός ο σκοπός είναι ικανός να σε φέρει στο 5ο σλάμ και στο 5ο τελικό. Και δίπλα σου βρίσκεται ένα αγόρι, το οποίο μας έρχεται με καταγωγή από το Ξυλόκαστρο, αλλά έχεις περάσει 13 χρόνια τη ζωή σου στην Πάτρα. Αγάπησα αυτή την πόλη, ξεκίνησα για σπουδές, τελείωσα ένα πτυχίο μεταπτυχιακό, δούλευα τα τελευταία 5 χρόνια. Γενικά μου αρέσει πολύ η Πάτρα. Τους τελευταίους 2 μήνες έχω έρθει Αθήνα όμως. 2 μήνες, πώς θα πας με την Αθήνα τώρα από την Πάτρα? Ωραία. Τα πας ωραία? Ναι, εντάξει, το GPS να είναι καλά και όλα γίνονται. Σε καταλαβαίνω. Η μεγαλύτερη δυσκολία που συνάντησε εδώ ήταν αυτό με τους δρόμους και τους οδούς. Ναι, ναι. Και εκεί είναι δίπλα η κοπέλα σου και σε βοηθάει. Ναι, ναι, ναι. Είστε ραβανιασμένοι? Ναι, είμαστε. Γνωριστήκαμε στο χορευτικό του Δήμου της Πάτρας. Χορευτικό με παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Ναι, 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 παραδοσιακούς από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Παντρεύεστε και τώρα? Ναι, 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 το Μάιο. Το Μάιο. Άρα ορίστε, Βλάση μου, τα χρήματα τα οποία θα κερδίσεις από το σλαμ. Θα τα βάλεις να πάνε στο γάμο σας, γιατί είναι και λίγο μεγάλο έξοδο ένας γάμος. Με τον Δημήτρη λοιπόν, τη Σαβίνα και τον Βλάση, τους τρεις καινούριους σημερινούς μας παίκτες, είμαστε έτοιμοι να πάμε στον πρώτο γύρο που θα ξεκινήσει τώρα. Είμαστε τέσσερις, εγώ λέω να γίνουμε πέντε. Σαβίνα, τι λες? Συμφωνώ απόλυτα. Θα έρθει αυτός ο πίνακας, ο οποίος θα είναι μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια και του σημερινού σλαμ. Ο πίνακας στον πρώτο γύρο έχει να μας δώσει 72 πόντους. Η ταχύτητα παίζει πολύ βασικό ρόλο. Θέλω να είστε συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στον πίνακα κυρίως. Σας θυμίζω ότι τα μπάζερ ξεκλειδώνουν αφού τελειώσω την ερώτηση και αφού το πατήσετε έχετε 3 δευτερόλεπτα να μας δώσετε το σωστό γράμμα. Καλή επιτυχία και στους τρεις και είμαστε έτοιμοι να πάμε στην πρώτη μας ερώτηση. Ποιο γράμμα υπάρχει 2 φορές σε αυτόν που καλλιεργεί τη γη? Δημήτρη. Γάμα. Γάμα είναι ο Γεωργός αυτός που καλλιεργεί τη γη. Πάμε στον πίνακα, Δημήτρη μου, μαζί για πρώτη φορά σήμερα. Γιατί εκεί μπορείς να διεκδικήσεις τους πρώτους σημερινούς σου πόντους. 2 τα γάμα, 2 και οι λέξεις, 2 και 5. Με ποια θες να παίξεις? 2 κάθετα. Αναρωτιέται. Άραγε. Άραγε. Σωστά.
5 πόντοι για σένα. Δεν αναρωτήθηκες καθόλου. Έδωσες τη στιγμή τη σωστή απάντηση. Και έτσι λοιπόν παίρνεις τους πρώτους πόντους του πρώτου γύρου. Με την κουζίνα τα πάμε καλά. Είναι κάποιος που έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στην κουζίνα, Σαβίνα, σαν γυναίκα εσύ? Εγώ, ναι. Μ' αρέσει Έχεις. Πολύ, μ' αρέσει πολύ. Η ζαχαροπλαστική περισσότερο. Αλλά. Σου αρέσει να τα φτιάχνεις ή να τα τρως κυρίως? Και να τα τρώω, εννοείται. Να τα δοκιμάσω πριν τα προσφέρω σε φίλους. Αλλά μ' αρέσει πολύ να τα φτιάχνω, ναι. Τέλεια. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Κερκυραϊκό φαγητό με μοσχάρι. Ποιο είναι το δεύτερο σύμφωνο? Πλάση. Το φι. Το φι είναι το σοφρίτο. Έχεις πάει Κέρκυρα, έχεις φάει σοφρίτο? Όχι, απλά το έχω ακουστά από έναν φίλο από Κέρκυρα. Άμα το φας όμως από γνήσια Κερκυραία το σοφρίτο, νομίζω θα σου μείνει αξέχαστο. Πάμε στον πίνακα να δούμε πόσα είναι τα φι εκεί για σένα. Ένα το φι, δύο λέξεις, τρία και έξι. Με ποια θέλεις να παίξουμε? Με την τρία κάθετα. Το όνομα του Πιάτσικα. Φίλιππος. Ο Φίλιππος Πιάτσικα σου δίνει 8 πρώτους πόντους, Βλάση. Είναι στα ακούσματά σου, θα μου πεις εσύ, χορός, ναι, ναι, τραγούδι, ναι, διασκέδαση, είναι. Τα ακούς όλα. Ακριβώς, αλλά ποιος είναι ο αγαπημένος σου? Ο Φίλιππος Πιάτσικας. Α, κοίτα να δεις που πέσαμε μέσα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Ποιο γράμμα μεταμορφώνει το μέγα σε ενοχλητικό έντομο? Έλα, Βλάση. Το ύψιλον. Το ύψιλον γίνεται μίγα, αυτή η μίγα που τα καλοκαίρια μας ταλαιπωρεί αρκετά. Βαλιά. Πάμε στον πίνακα να δούμε πόσα ύψιλον υπάρχουν εκεί για σένα. 2 τα ύψιλον, 4, 7 και 8 οι λέξεις. Το 4. Κύτταρο του νευρικού συστήματος. Νευρώνας. Σωστά, και μην το πατάς. Εσύ πρέπει να το πατήσεις. Τέλεια. Λοιπόν, στα μισά του πρώτου γύρου η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής. 16 πόντους για το Βλάση, 5 για το Δημήτρη. Η Σαβίνα, το όμορφό μας αυτό, το κορίτσι, δεν έχει κάνει ακόμα την αρχή, αλλά έχει όλο το περιθώριο να επιστρέψει δυναμικά στα μισά του πρώτου γύρου, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε στις θέσεις μας, ακριβώς εκεί που μας έχετε αφήσει, με τον Δημήτρη, τη Σαβίνα και τον Βλάση σήμερα. Παιδιά, έχουμε βρει 3 λέξεις στον πίνακα, έχουμε άλλες 9 και φυσικά πάρα πολλούς πόντους να κάνετε δικού σας. 51 πόντοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον πίνακα και σας περιμένουν. Εγώ λέω να τους διεκδικήσετε, να τους κερδίσετε, να τους κάνετε δικού σας, γιατί αυτοί οι πόντοι δεν μένουν σε πόντους. Εξαργυρώνονται σε χρήματα στην πορεία του σλαμ, φτάνοντας στον τελικό και διεκδικώντας 1000 ευρώ. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Δεύτερο σύμφωνο σε αυτό που είναι καθαρό όταν και η υπόλοιψή μας είναι καθαρή. Δημήτρη. Ταφ. Ταφ. Πάω στον πίνακα να δω τα ταφ εκεί. 2 τα ταφ, 9 και 12 οι λέξεις. 12, ορίζοντα. Είναι ο σύζυγος μετά το διαζύγιο. Τέος. Ακριβώς. 4 πόντοι για σένα. Και φτάνεις στους 9. Σαβίνα μου, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Δεν έχω κάνει ακόμα σύνδεση καλή. Σύνδεση πρέπει να γίνει αυτό το connection λίγο εγκαίρος όμως. Δεν θέλω να σε αγχώσω. Όχι, όχι. Αρχικό γράμμα 2 φορές στο περίφημο ρολόι του Λονδίνου. Έλα, Βλάση. Μη. Μη όπως Μάκης. Α, μη όπως Μάκης. Το έκανε συγκεκριμένο, είναι το Big Ben. Έχετε πάει? Έχεις πάει με το κορίτσι? Όχι, μόνος. Δεν έχουμε πάει ακόμα. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα μη όπως Μάκης. Ένα το μη, μία η λέξη, λέξη με τον αριθμό 10. Σάντουιτς πρόχειρο έδεσμα. Πώς φαίνεται ότι δεν τρως απ' έξω? Τέλος χρόνου η λέξη γίνεται γκρι και συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Ποιο γράμμα δεν δίνει η κορούλα στην κοτούλα? Έλα, Βλάση. Το ρο. Το ρο, πάρα πολύ σωστά. Επαληθεύεται και στην οθόνη σας. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα ρο για σένα εκεί. 2 τα ρο, 6 και 8 οι λέξεις. Το 6. Καμαρώνω όταν φουσκώνω από αυτήν. Περηφάνεια. Πολύ σωστά, 9 ακόμα πόντοι έρχονται σε σένα. Νομίζω πως από τέτοια περηφάνεια θα καμαρώνει και τώρα η κοπέλα σου που θα σε βλέπει από το σπίτι. Όχι, με βλέπω πιο κοντά. Είναι εδώ? Ναι, 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 είναι. Μπράβο, Βλάση μου, μπράβο. Δεν πας πουθενά χωρίς εκείνη? Εντάξει, όχι πουθενά. Στη δουλειά πάω μόνος μου, αλλά στον ελεύθερο χρόνο μαζί συνήθως. Να βρείτε μια δουλειά να πηγαίνετε δυο-δυο. Εντάξει.
συνεχίζουμε. Ποιο είναι το πρώτο γράμμα στο αποτέλεσμα της διαίρεσης? Δημήτρη. Ύψιλον. Όχι. Σαβίνα. Σωστά, δεν μπορούσες να το χάσεις. Το πάτησες εκεί το μπάζερ. Το πρόλαβα. Σε είχε προλάβει ο Δημήτρης. Είναι το πηλίκο. Πάμε στον πίνακα να πάρεις και τους πρώτους σου πόντους. Ένα το πι, ένα, πέντε, εννιά και δέκα οι λέξεις. Σκέψου καλά με ποια λέξη θα παίξεις για να πάρεις τους περισσότερους δυνατούς πόντους. Τι είναι ένα. Δωμάτιο γεμάτο παιχνίδια. Παιδικό. Ακριβώς πάνω σου η ερώτηση. Και δες τι ωραίο έχεις κάνει με αυτό το παιδικό δωμάτιο που αγαπάς και τα παιδιά. Παίρνεις τους πόντους από το παιδικό, παίρνεις όμως και άλλους 5 πόντους από τη συμπλήρωση της λέξης διάρη. Λίγο μεγαλύτερο από γκαρσονιέρα, αυτός ήταν ο ορισμός. Και έτσι φτάνεις στους 12 πόντους, περνάς δηλαδή στη δεύτερη θέση και αφήνεις τον Δημήτρη λίγο πιο πίσω, ο οποίος έχασε τη φόρμα του ενώ είχε ξεκινήσει πολύ δραστήριος, πολύ μάχημος. Ξαφνικά κάτι έγινε και μου κάτσε εκεί στο 9. Θέλω, όχι, κοιτάζω για το σλάμ. Σκέφτεσαι, σε έχει συνεπάρει, σε έχει απορροφήσει ο πίνακας. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις αν είσαι έτοιμος και θες. Πατά το κοκκινό. Ναι, λέω τώρα, γενικά. Να σε ενημερώσω εγώ ότι η πόντη αυτή τη στιγμή είναι 26 και ενημερώνω και τους τρεις, έτσι, γιατί τίποτα δεν έχει κριθεί και η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή του ενός από τον άλλον. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος αποφασίσει να διεκδικήσει αυτούς τους 26 πόντους σλαμάροντας, διασφαλίζει και τη θέση του στον επόμενο γύρο. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Το μεσαίο γράμμα από μια τριάδα συμφώνων στο ακορντεόν. Σαβίνα. Ρο. Όχι. Πλάση. Κάπα. Όχι. Δημήτρη. Ναι. Το νι, παιδιά, είναι το ρο, το νι και το ταφ. Το μεσαίο γράμμα είναι το νι. Πολύ σωστά, Δημήτρη μου. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα νι εκεί για σένα. Ένα το νι, μία και η λέξη, πολύ υπόντι. Είμαστε των αρχαίων Ελλήνων. Απόγονοι. Πολύ σωστά, 8 για σένα. Και να πως αλλάζουν τα πράγματα. Εκεί που ξαφνικά ο Δημήτρης είχε μείνει στους 9 και έριξε να με αγχώνει, περνάει στη δεύτερη θέση με 17 πόντους, προηγείται ο Βλάσης με 25 και η Σαβίνα έρχεται στην τρίτη θέση με 12. Ψάχνεις κάτι? Ψάχνει το σλαμ! Ψάχνει την ευκαιρία να κάνει σλαμ. Δημήτρη μου, Δημήτρη μου. Είχες 17 πόντους, αλλά δεν ήθελες να ρισκάρεις να αφήσεις το περιθώριο στους άλλους δύο να σου στερήσουν την θέση σου στο δεύτερο γύρο. Ο τολμών ελπίζω να νικά. Ο τολμών νικά, το ίδιο πιστεύω κι εγώ. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να συμβεί και στο σλάμ σου. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή στον πίνακα βρίσκονται 18 πόντοι. 4 οι λέξεις, 7, 9, 10 και 11 οι αριθμοί. Λοιπόν, επιλέγω 7, λευκό. Είσοδος τροτήρας. 9. Περίμενε. Έχεις πάρει φόρα. Μία-μία. Στη λέξη 7, λοιπόν, λες ότι είναι λέξη λευκό. Σωστά, κρασί που συνοδεύει το ψάρι. 9. Πρώτο. Πρώτο, λες. Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, Δημήτρη μου. Πλωτό. Είναι πολύ, να δεις. Είναι πολύ. Πόσο συνδυαστικά έπρεπε να σκεφτείς. Η λέξη φαίνεται απλή και το γράμμα που λείπει είναι ένα. Θα μπορούσαν να είναι ορισμένα γράμματα. Πρέπει να σκεφτείς ποιο γράμμα δεν έχει παίξει σε ερώτηση λέξης, ποιο γράμμα δηλαδή δεν έχει εμφανιστεί στον πίνακα, γιατί αν ήταν το ρο, θα είχε εμφανιστεί γιατί έχουμε παίξει για το ρο. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η σωστή λέξη. Είπες πρώτο, αλλά ήταν αυτό που σκέφτηκες δεύτερο. Ήταν η λέξη πλωτό, επιπλέει στην επιφάνεια του νερού. Πάμε και στις επόμενες δύο λέξεις. Στη λέξη, στον αριθμό 10, τι σκέφτηκες να μου πεις? Το 10, εντάξει, είναι το club sandwich. Το club sandwich είχε ακουστεί και ο ορισμός, πρόχειρο έδεσμα. Και στην τελευταία λέξη, στον αριθμό 11. Έτσι και αλλιώς τώρα έχει τελειώσει. Πες μου αυτό που είχες στο μυαλό σου. Εντάξει, υπάρχει το ώρα, ας πούμε το αρχαίο, υπάρχει το γα. Πάμε να δούμε ποια είναι η λέξη.
όλα. Θέλει να τα ξέρει η κουτσομπόλα, όλα θέλει να τα ξέρει. Έχει παίξει. Δημήτρη μου, απογοητεύτηκε. Σε βλέπω απογοητευμένο. Εγώ θέλω εκείνο το χαμογελαστό πλάσμα που συνάντησα έξω πριν πούμε να σλαμάρουμε. Τι! Τι να κάνω. Χρήσκα, άρα και χάσα. Να σου δώσω μια αγκαλιά και ένα ζεστό φιλί. Έλα εδώ δίπλα μου. Μην τον βλέπετε έτσι το Δημήτρη. Είναι η ψυχή της παρέας. Και ένας άνθρωπος έξω καρδιά. Λίγο εδώ περιορίστηκε. Λίγο οι κάμερες, λίγο τα φώτα. Όχι, δεν είναι καθόλου αυτό. Τι είναι? Λάθος επιλογές, λάθος αποτελέσματα. Δεν πειράζει. Αυτό είναι το σλαμ. Ρισκάρεις και μπορείς να προχωρήσεις. Μπορεί χωρίς να ρισκάρει ο άλλος παίκτης από το δικό σου λάθος να είναι αυτός που θα περάσει στον επόμενο γύρο και γιατί όχι στο τελικό. Αλλά να σου πω κάτι, δεν τώρα είχες... Δεν περιθώριο, έπρεπε να ρισκάρω. 17 πόντους. Είχες και λίγο περιθώριο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ήσουν στη δεύτερη θέση. Αν πηγαίναμε σιγά σιγά, αλλά είσαι all in. Τι να κάνω. Ε? Δεν μας βγήκε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να συνεχίσεις εκεί την ωραία σου τη γιόγκα, τη γυμναστική σου, τα ωραία σου ταξίδια. Με τη Σαβίνα και το Βλάση όμως είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο γύρο που έρχεται τώρα. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα για το δεύτερο γύρο. Σαβίνα και Βλάση, έχει φύγει λίγο το άγχος, το έχετε αποφάλει, νιώθετε λίγο πιο χαλαρή. Ναι, ναι, ναι. Εξοικειωμένη με τον μπάζερ. Ναι. Εγώ ακόμα προσπαθώ, αλλά... Θα το βρεις. Ναι, θα το βρεις, είμαι σίγουρη, γιατί στον πρώτο γύρο, σε σχέση με τον μπάζερ, σε ήθελα λίγο πιο δυναμική, η αλήθεια είναι. Ναι. Σαβίνα, είσαι ιδιαίτερα φιλόζωη. Ναι. Έχεις κατοικίδια. Έχω μια γατούλα στο σπίτι το δικό μου και στο σπίτι της μητέρας έχουμε ένα σκυλί. Πώς τη φωνάζει τη γατούλα σου? Ζεύρα. Ζεύρα είναι ασπρομαυρή? Όχι, είναι γκρι μαύρη. Έχει και κάποια άσπρα, αλλά ξέρεις, είναι σαν... Μου θυμίζει μια ζεύρα. Και στην μαμά, στο σπίτι της μαμάς? Έχουμε ένα σκυλάκι και αυτό ακριβώς 2 χρονών τώρα. Εκείνο πώς το φωνάζετε? Ρίμπα. Μάλιστα. Ο Βλάσης έχει κανένα κατοικίδιο, έχετε? Όχι, δεν έχω. Κάποια στιγμή θέλω να πάρω κι εγώ ένα σκυλάκι. Mm-hmm. Στην Πάτρα μαθαίνω ότι κυκλοφορούσες μόνο με το ποδήλατο. Ναι, ναι, κυρίως. Είναι εύκολη πόλη, μου άρεσε. Έκανα και βόλτες εκεί με άλλους φοιτητές. Εδώ στην Αθήνα το έχεις σκεφτεί? Στην Αθήνα τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο θα τα φέρουμε με το καλό που προσαρμοστήκαμε και ναι, ναι, θα το τολμάμε. Καλή επιτυχία και στους δύο. Πάμε να υποδεχτούμε τον πίνακα. Οι λέξεις, 66 πόντι. Βάλτε τα δυνατά σας να μπείτε δυναμικά στο δεύτερο γύρο από την αρχή. Γιατί έστω και ένα λάθος, έστω και μια στιγμή στην οποία θα αφαιρεθείτε και δεν θα είστε αφοσιωμένοι σε αυτό που συμβαίνει στο δεύτερο γύρο του σλαμ, μπορεί να σας στερήσουν τη θέση σας στο σημερινό τελικό. Είμαστε έτοιμοι για την πρώτη μας ερώτηση. Σύμφωνο ανάμεσα σε όμοια φωνή εντά στο αυτοσχέδιο δύστιχο για το οποίο φημίζεται η Κρήτη. Έλα, Βλάση. Δέλτα. Δέλτα είναι η Μαντινάδα, πάρα πολύ σωστά. Ξέρεις καμία? Άκουσα μία, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να την επαναλάβω. Να την πω όπως τη θυμάμαι. Α, πες την όπως τη θυμάσαι. Τα δυο σου όμορφα μάτια λάμπουν σαν τα... Μονοπάτια. Όχι. Πάμε στον πίνακα. Πρέπει να είσαι κριτικός για να το πετύχει. Αν μας βλέπει κάποιος κριτικός, μπορεί να το τουιτάρει. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα δέλτα εκεί. 2 τα δέλτα, 2 και 8 οι λέξεις που βρίσκονται στη διάθεσή σου. Με ποια θες να παίξουμε? Με τη 2. Κλάδος που κατασκευάζει δρόμους. Οδοποιία. Πάρα πολύ σωστά, Βλάση μου. 8 πόντι για σένα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Σε αυτό το γράμμα τονίζεται ο αντίθετος του γκαντέμι. Βλάση. Όμικρον. Όχι. Σαβίνα. Ήτα. Σωστά τη σκεφτικές. Γουρλής. Ο γουρλής είναι η λέξη που ψάχνουμε. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα ήτα εκεί για σένα. 3 τα ήτα, 1, 4, 7 και 8 οι λέξεις. Με ποια θες να παίξουμε? Με την... 7. Τι λαμβάνουν οι μεσίτες? Έλα
έκανε, Σαβίνα μου, χάσαμε 9 πόντους τώρα. Κόλλησε το μυαλό σου, μάλλον. Τελείως. Τώρα το ξέρω, τώρα μπορώ να σου το πω. Αλλά είναι ναι, αυτό ναι, που λέμε καμιά φορά, το έχουμε εδώ, το έχουμε ναι, εδώ. Τώρα μην το πει. Όχι, βέβαια. Γιατί μπορεί να τα ακούσει ο Βλάσης και μετά να παίξει εκείνος για αυτή τη λέξη και να του δώσουμε και τους 9 πόντους. Οπότε κράτα τους για σένα. Συνεχίζουμε. Ποιο σύμφωνο περιβάλλεται από φωνήεντα στο σχήμα της μπάλας? Σαβίνα. Λάμδα. Πολύ σωστά. Βλέπεις καθόλου μπάλα? Όχι, καθόλου, όπως το είπες. Αλλά ξέρεις ότι είναι στρογγυλή θεά. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα λάμδα εκεί. Ένα το λάμδα, μία και η λέξη. Ο γοητευτικός, ασκία κατανίκητη. Έλξη. Πάρα πολύ σωστά, 4 πόντοι για σένα. Πάρα πολύ σωστά, οι 4 πρώτοι σου πόντοι στο δεύτερο γύρο και το σκορ είναι double score. 8 ο Βλάσης, 4 η Σαβίνα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τι χρησιμοποιούσαμε μέχρι το 2002 για τις συναλλαγές μας? Τρίτο σύμφωνο. Βλάση. Χι. Τα ωραία χρόνια της δραχμής, τι ωραία τότε, ωραία ήτανε. Ωραία ήτανε. Πάμε να δούμε τα χι στον πίνακα. Ένα το χι, δύο οι λέξεις, 3 και 10, με ποια θες να παίξουμε? Με την 3. Πρωτεύουσα της Ρωσίας. Μόσχα. Πολύ σωστά, 5 πόντια ακόμα για σένα. Και φτάνεις στους 13, αργά και σταθερά και λίγο βασανιστικά. Τους μαζεύεις όμως σιγά σιγά τους πόντους. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Ποιο γράμμα αγκαλιάζει διάδα συμφώνων στη λέξη δερβέναγας? Βλάση. Το έψιλον. Έχεις πάρει φόρα, πάρα πολύ σωστά. Πάμε στον πίνακα. Τη χρησιμοποιείς τη λέξη δερβέναγας? Όχι, δεν μου αρέσει πολύ. Ένα το έψιλον, 5, 7 και 10 οι λέξεις. Την 5. Καλύπτει γυναική αγάπα. Πιέτα. Κοίταξε, αν το έβρισκες με αυτή την ευκολία και αυτό, θα σήκωνα τα χέρια ψηλά, είναι η αλήθεια. Γιατί και γυναίκα να είσαι, λίγο σε δυσκολεύει αυτό. Δηλαδή θέλεις... Το βρήκες, Σαβίνα? Και εμένα με δυσκολεύει. Δηλαδή και εγώ που το σκέφτηκα, δεν πηγαίνει το μυαλό μου εκεί. Αλλά είσαι πάρα πολύ κοντά και μ' αρέσει που σκέφτεσαι, που ξέρεις λίγο απ' όλα. Συνεχίζουμε με ερώτηση που αφορά την τηλεόραση. Ο αγάπη μου ήταν ο αξέχαστος Στάθης Ψάλτης. Ποιο είναι το τελευταίο σύμφωνο? Σαβίνα. Ζήτα. Καμικάζει αγάπη μου. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα ζήτα εκεί για σένα, Σαβίνα μου. Ένα το ζήτα, μία η λέξη, λέξη στον αριθμό 9. Για 5 πόντους το όνομα της ηθοποιού Ευήδη. Τζόις. Πάρα πολύ σωστά. Έρχονται αυτοί 5 πόντους σε σένα. Και πλησιάζει σιγά σιγά το Βλάση, ο οποίος έχει μείνει εκεί στο Γρουσούζικο 13. Θέατρο παρακολουθείτε, βλέπετε, πηγαίνετε? Εγώ όποτε προλαβαίνω. Τι σου αρέσει να βλέπεις? Μονολόγους κυρίως. Κάποιος που είδες τελευταία και θυμάσαι? Δεν έχω δει κάποιον, θέλω πολύ να δω τον Μάρκο Βαμβακάρη όμως. Βλάση μου, εσύ πηγαίνεις θέατρο? Λιγότερο, μου αρέσει να βλέπω κωμωδίες. Τώρα στην Αθήνα θα πηγαίνω πιο συχνά. Πάμε. Σύμφωνο ανάμεσα σε όμοια φωνή εντά σε γνωστή θεατρική χείρα. Έλα, Σαβίνα. Ρο. Όχι. Βλάση. Το θήτα. Το θήτα είναι η εύθυμη χείρα, Βλάση μου. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα θήτα εκεί για σένα. 2 τα θήτα, 6 και 7 οι λέξεις. Με ποια θες να παίξουμε? Με την 6. Ακμάζω αλλιώς. Ανθώ. Πάρα πολύ σωστά. 4 πόντοι για σένα. Και εσύ ανθίζεις σιγά σιγά, σαν ένα λουλούδι που σιγά σιγά αναπτύσσεσαι, μεγαλώνεις, ποτίζεσαι με γράμματα, λέξεις, πόντους και φτάνεις στους 17. Σαβίνα, έχεις σκοπό να κάνεις λίγο πιο δύσκολη τη ζωή του Βλάση στο δεύτερο γύρο? Θα προσπαθήσω. Εγώ λέω να προσπαθήσεις τώρα. Ποιο γράμμα μετατρέπει την Ίνα σε χώρα της Ασίας? Βλάση. Το Κάπα. Το Κάπα Ίνα γίνεται Κίνα. Έχεις πάει στην Κίνα? Όχι.
Αλλά θέλω να πάω. Θέλεις να πας πολύ μακριά, βρε Βλάση μου. Ισχύει. Πάμε τώρα στον πίνακα, γιατί η Κίνα μας πέφτει μακριά. 2 τα κάπα, 2 και οι λέξεις. 5 και 10. Τη 10. Ανεπιθύμητος εισβολέας υπολογιστών. Χάκερ. Πάρα πολύ σωστά. Είναι στα ενδιαφέροντά σου πάνω. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μπορεί να είναι ερωτική ή συζυγική και συχνά οδηγεί στον χωρισμό. Ποιο είναι το πρώτο σύμφωνο? Πλάση. Πι. Πι, τι σκέφτηκες? Την απιστία. Μόνο σαν λέξη εύχομαι. Εννοείται. Γιατί εμείς δεν τη συγχωράμε, μη σου περνάει το μυαλό. Το αν θέλει να σε αγαπάμε. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα πι εκεί για σένα. Ένα το πι, δύο οι λέξεις με πολλούς πόντους και οι δύο λέξεις. Ένα και 7. Με ποια θέλεις να παίξουμε? Με την 7. Τι λαμβάνουν οι μεσίτες? Προμήθεια. Είναι η λέξη που πριν έπαιξε Σαβίνα και δεν κατάφερε να βρει. 9 πόντοι έρχονται σε σένα και έτσι φτάνει στους 31. Η Σαβίνα έχει μείνει στους 9. Στον πίνακα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 26 πόντοι. Πράγμα που σημαίνει, Σαβίνα μου, ότι αν θες να επανέλθεις δυναμικά και να κερδίσεις το δεύτερο γύρο και να είσαι η παίκτρια που θα φτάσει σήμερα στον τελικό, μπορείς να σλαμάρεις. Είναι η ευκαιρία τώρα, γιατί αυτοί οι 26 πόντοι, αν το σλάμ σου είναι σωστό και πετυχημένο, θα έρθουν απευθείας στην αγκαλιά σου. Ναι, δεν. Όχι. Κάποιες λέξεις τις βλέπω. Αν δεν είσαι σίγουρη και δεν θέλεις να ρισκάρεις, συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Ερωτήσεις υπάρχουν, γράμματα υπάρχουν, πόντοι υπάρχουν. Οπότε συνεχίζουμε. Ποιο γράμμα βρίσκεται στο κέντρο της λέξης Νάρκισσος? Σαβίνα. Γιώτα. Πάρα πολύ σωστά. Είναι το γιώτα το γράμμα που ψάχνουμε. Πάμε στον πίνακα, Σαβίνα μου. Να τους πάρουμε τους πόντους με τον άλλο τρόπο. Παίζουμε για τη λέξη με τον αριθμό 1. Δεν πάει πάντα με την ποσότητα. Η ποιότητα. 8 πόντοι για σένα, σωστά. Και φτάνει στους 17 πόντους, Σαβίνα μου. Με την ποιότητα, ο Βλάσης παραμένει στους 31. Ποιο σύμφωνο της λέξης Ινδοκάριδο είναι πιο κοντά στο τέλος της αλφαβήτου? Έλα, Σαβίνα. Ρο. Ρο. Έτσι πήρες φορά, τα βρήκες τώρα, συγχρονίστηκες απόλυτα. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα ρο εκεί για σένα. Ένα το ρο, μία η λέξη. Σαρίφ, ο δόκτωρ Ζιβάγκο. Όχι. Και... Τέλος χρόνου, η λέξη γίνεται γκρι και χάνεις την ευκαιρία να μειώσεις κι άλλο τη διαφορά από το Βλάση. Συνεχίζουμε με την επόμενη μας ερώτηση. Ο νοήτο, σύμφωνα με το ρητό, αρχικό και τελικό γράμμα της λέξης που λείπει. Βλάση. Το νι. Μ' άφησες εκεί άναυγη, δεν πρόλαβα να πάρω ανάσα, ρε παιδάκι μου. Είπες τώρα θα το πατήσω εγώ, νοήτο. Είναι καλή παίκτρια. Είναι καλή παίκτρια και την άφησες τώρα να πάρει δύο ερωτήσεις και μογχώθηκες. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα νι εκεί για σένα. Ένα το νι, μία η λέξη. Επιφώνημα αγανάκτησης. Αμάν. Αμάν και πώς, σωστά. Ακόμα 4 πόντοι για σένα και αυξάνεις τη διαφορά, φτάνεις στους 35. Σαβίνα, με την επόμενη ερώτηση είναι μια καλή ευκαιρία για σένα. Αφορά τη λογοτεχνία που σου αρέσει και να διαβάζεις. Οπότε, συγκεντρώσου και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Σε ποιο γράμμα τονίζεται ο κεντρικός ήρωας στο βιβλίο της ζούγκλας? Φλάση. Στο όμικρον. Όμικρον, έχεις πάρει φόρα. Δεν σε σταματά ούτε ολόκληρος ο σύλλογος από την Πάτρα τώρα εσένα. Πάμε στον πίνακα, είναι ο Μόγλης. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα όμικρον εκεί. Ένα το όμικρον, δύο οι λέξεις. 8 και 12. Την 8. Και σε σκέφτομαι. Οδηγώ. Με τα μάτια κλαμμένα. Φτάνουμε τους 40 πόντους. Οδηγείς και να μην σκέφτεσαι όταν οδηγείς. Οδηγάς εδώ στην Αθήνα, Ναι, άνετα. Με GPS. Με GPS, ναι, αλλά άνετα όμως. Ναι. Δεν έχεις πρόβλημα. Όχι. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Σύμφωνο ανάμεσα σε όμοια φωνή εντάς τη λέξη ομόρυθμος. Σαβίνα. Μη. Μη. Σωστά, ανάμεσα στα δύο όμικρον. Πάμε στον πίνακα, Σαβίνα μου, να δούμε πόσα είναι τα μη εκεί.
Ένα ατομή, μία η λέξη, η ίδια λέξη που παίξαμε και πριν. Σαρίφ, ο Δόκτωρ Ζιβάγκο. Ο Μέρ. Έλα ρε Σαβίνα. Έλα ρε Σαβίνα. Όχι, δεν είναι ο Μέρ. Όχι, δεν είναι, προφανώς, ναι. Δεν είναι ο Μέρ. Και συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Με ποιο γράμμα η τράκα γίνεται πλεούμενο. Βλάση. Με το ταφ. Με το ταφ με ρωτάς. Ναι, γιατί είχα βρει τη λέξη και δεν σκέφτηκα το γρίφο. Α, όμως κοίταξε να δεις. Το ένα αυτάκι το έχεις εδώ, το άλλο έτσι. Το ματάκι το έχεις στον πίνακα. Στεναχωρήθηκα πριν με τη γάμπα, το βρήκα όμως, εντάξει. Το ξεπέρασες. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στον πίνακα τώρα να πάρουμε μερικούς πόντους για να νιώσεις καλύτερα. Ένα το ταφ, εντάξει. Ολοκληρώθηκε σχεδόν η λέξη. Καλύπτει η γυναικεία γάμπα. Η γκέτα. Σωστά, και έτσι βγαίνει και ο Μαρ. Σαβίνα, ο Μαρ είναι. Ο Μαρ Σαρίφ. Ο Δόκτωρ Ζιβάγκο. Άφησε στο Βλάση να κάνει λίγο περίπατο στο δεύτερο γύρο. Να βρει την γκέτα. Να βρει την γκέτα. Ήταν δύσκολη η γκέτα. Ναι. Το μυαλό σου εγώ θα ξεχάσει τελείως ποια ήταν η... ο ορισμός. Ο ορισμός. Το είχα ξεχάσει τελείως. Σκεφτόμουν να πλέξει άσχετη. Εντάξει, εμάς μας έφαγε λίγο η προμήθεια. Λίγο και ο Μαρ. Ναι. Δηλαδή, αν είχε πάρει εγκαίρως τους πόντους από την προμήθεια, τότε θα ήταν μικρότερη η διαφορά και έτσι θα είχαμε περισσότερες πιθανότητες να πάμε στον μεγάλο τελικό. Έλα εδώ, Σαβίνα μου καλή! Ωραίο κορίτσι, με τα όμορφα μαλάκια σου, να πας στη φίλη σου, να περνάτε ωραία ό,τι και να κάνετε, να συνεχίσεις αυτό το όμορφο που κάνεις, να ασχολείσαι με τα παιδάκια. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και να φτιάχνεις όμορφες ανθρώπινες ψυχές. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν η Σαβίνα. Τον Βλάση τον γνωρίσαμε, τον απολαύσαμε, αλλά θέλουμε κι άλλο. Και το κι άλλο έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, γιατί ο Βλάσης είναι ο παίκτης που θα πάει σήμερα στο τελικό και θα διεκδικήσει τα πρώτα 1000 ευρώ του. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε με τον Βλάση από το Ξυλόκαστρο, ο οποίος έχει μείνει 13 χρόνια στην Πάτρα, πια ζει στην Αθήνα. Σωστά. Και τώρα σήμερα σλαμάρει. Έτσι ακριβώς. Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Το Βλάση είναι τοπικό όνομα εκεί στο Ξυλόκαστρο. Είναι τοπικό. Είναι αργία επίσημη και τα λοιπά. Πλατεία Αγίου Βλασίου και. Και πόσο το μήνα τη γιορτάζετε, ποιο μήνα? 11 Φεβρουαρίου. 11 Φλεβάρια. Είσαι εκεί, στο μήνα των ερωτευμένων. Έτσι, είσαι... έτσι. Κοντά. Ρομαντική ψυχούλα. Πώς φάνηκε η μετάβαση από την Πάτρα στην Αθήνα? Εντάξει, εύκολη. Ήταν για καλό. Οπότε είναι εύκολη μετάβαση. Περνάμε καλά και εδώ. Προσαρμοζόμαστε. Μια χαρά. Βλάση, είσαι έτοιμος να πάρουμε τις θέσεις μας? Είμαι. Πάμε. Βλάση μου, είναι ο πρώτος σου τελικός και μπορεί να βρεθεί σε αυτή τη θέση άλλες 4 φορές. Μακάρι. Θα αφήσεις λίγο έξω το άγχος. Ναι. Για να έρθει ο πίνακας αυτή τη στιγμή ακριβώς από πίσω σου. Ο οποίος πίνακας κρύβει 7 λέξεις που αφορούν μια κατηγορία, ένα θέμα το οποίο θα σου αποκαλύψω σε πολύ λίγο. Ο κόσμος από το σπίτι βλέπει το θέμα με το οποίο είσαι θα διαγωνιστείς. 8 αριθμοί, θέλω να επιλέξεις τους 5 για να πάρουν τα γράμματα που κρύβονται πίσω από αυτούς τους 5 αριθμούς στη θέση τους στον πίνακα. 2. Το 2. 4. Το 4. 6. Το 6. 8. Το 8. Και το 7. Και το 7. Μια χαρά είμαστε. Χαίρομαι. 7 λέξεις. Κάθε λέξη που βρίσκεις σου δίνει 100 ευρώ. Αν καταφέρεις και βρεις και τις 7, 1000 ευρώ είναι δικά σου. Στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ. Γενικά στην Ελλάδα έχεις πάει στην Πάτρα, στην Αθήνα, είσαι από το Ξυλόκαστρο που είναι εκεί στη μέση. Αλλού πια ο αγαπημένος προορισμός? Η Θεσσαλονίκη μου αρέσει αρκετά. Καλά κάνεις. Έχω πάει μερικές φορές. Mm-hmm. Θα πάω και άλλες τα επόμενα χρόνια. Να πας. Και άλλες εκδρομές Βόρεια Ελλάδα έχουμε κάνει με το χορευτικό. Περνάμε καλά, κάνουμε εκδρομές κάθε χρόνο, κυρίως προς Βόρεια Ελλάδα. Βλάση μου, η κατηγορία με την οποία παίζεις σήμερα είναι οι Κυκλάδες. Έχεις 60 δευτερόλεπτα, καλή επιτυχία, ο χρόνος σου αρχίζει τώρα. Το ένα, Τίνος. Όχι.
Μπορώ να πω κι άλλο. Ναι, όσο θες. Μήλος. Όχι. Το 6 Μύκονος. Σωστά, 100 ευρώ. Το 4 Νάξος. 200 ευρώ. Το 3 πάμε. Πάρος. Μπράβο, 300 ευρώ. Το 5. Τίνος, το 1. Όχι, Μύκολας, το 1. Πάμε, 5. Σαντορίνη, το 5. Μπράβο. 400 ευρώ. 2. Τίνος, το 2. 500 ευρώ. Σύρος, το 7. Μπράβο, 600 ευρώ. 1 έμεινε. Πες, νησιά. Μήλος. Κι άλλα. Πες. Τίνος. Πες. Τέλος χρόνου, 600 ευρώ για τον Βλάση. Μπράβο, Βλάση μου καλέ και αγαπημένε. Έσκυσες. Πάρα πολύ καλή αρχή. Ευχαριστώ. Έλα εδώ δίπλα μου. Ένα νησί μας έφαγε εκεί στις Κυκλάδες. Σε αυτό θα πάω. Είναι εκεί κοντά στη Μύκονο. Είναι η Δήλος. Το νησί αυτό στο νου μας, στον αριθμό 1. 600 ευρώ για τον Βλάση. Στον πρώτο του τελικό, παρακαλώ. Πώς νιώθεις? Ευχαριστώ, πολύ καλά. Χαρούμενο. Ναι. Όμορφα πολύ. Πολύ. Πολύ χαρά. Θα ξανάρθω. Έκαλα. Θα μας ξαναργώσουν έτσι και αλλιώς, μην αγώνεσαι. Ναι, πολύ ωραία. Αλλά τώρα θα μας ξανάρθεις έχοντας και 600 ευρώ. Ναι. Και θα μας κοιτάς, ξέρεις, λίγο πιο ναι. Αποφασιστικά. Έτσι. Με άλλη διάθεση, με άλλο κέφι. Ναι. Με άλλο μπρίο. Έτσι. Με άλλο ταπεραμέντο. Σίγουρα. Αυτός ήταν ο Βλάσης, τον οποίο θα υποδεχτούμε και αύριο στο Σλαμ. Όπως εύχομαι και όλους εσάς στις 4 παρα 10 στον Αλφα φυσικά. Καλό απόγευμα, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Βλάση, καλώς ήρθατε στο σημερινό Σλαμ. Θα ξεκινήσω με τον Δημήτρη. Καλώς ήρθες, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα. Όταν δεν παίρνεις τη μηχανή σου να γυρνάς στον κόσμο ταξιδεύοντας, με τι ασχολείσαι? Χορό, γυμναστική. Κολύμπι, σταυρόλεξα. Καμιά δουλειά δεν μου έχεις πει, βέβαια. Είμαι διοικητικός υπάλληλος στο δημόσιο. Άρα λοιπόν, όταν τελειώνει το 8ωρο σου από εκεί, ή παίρνεις τη μηχανή σου και κάνεις ωραία ταξίδια στον κόσμο, ή πας στο γυμναστήριο και κάνεις γιόγκα, πιλάτες, χορεύεις. Ναι. Πώς επέλεξες να ασχοληθείς με τη γιόγκα? Όχι, στο γυμναστήριο προέκυψε. Ξεκίνησα λίγο με βάρ και μετά βγήκε στο πρόγραμμα. Κάνεις ό,τι σου λέει η γυμνάστρια? Γι' αυτό πηγαίνουμε. Εδώ θα κάνεις ό,τι σου λέει ο πίνακας? Το καταδύναμε. Το καταδύναμε. Ο Δημήτρης λοιπόν είναι ο πρώτος παίκτης για σήμερα και δίπλα του βρίσκεται μία πραγματική κούκλα, η Σαβίνα. Η Σαβίνα είναι ψυχολόγος. Έχεις κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα? Ασχολούμαι με παιδιά. Έχω κάνει ειδίκευση στην παιδοψυχιατρική. Ασχολούμαι κυρίως με παιδιά με ειδικές δεξιότητες. Και τώρα κάνω και ένα μεταπτυχιακό στην ιατρική, στην προαγωγή και αγωγή υγείας. Μπράβο σου, Σαβίνα μου. Άρα ακόμα είσαι, διαβάζεις, μελετάς, μαθαίνεις. Διαβάζω και σε αυτό το επάγγελμα χρειάζεται να διαβάζεις συνέχεια, γιατί εξελίσσεται όπως και κάθε ένα άλλωστε, αλλά ειδικά αυτό που έχει να κάνει με ανθρώπους. Έτσι, ακόμα πιο σπουδαίο. Όταν δεν διαβάζεις τα βιβλία που αφορούν την ειδικότητά σου, τι σου αρέσει να κάνεις? Να διαβάζω τα υπόλοιπα βιβλία, λογοτεχνικά κυρίως, για να ξεχνιέμαι, να ξεφεύγει λίγο το μυαλό. Να βλέπω ταινίες, κωμωδίες, mm-hmm. Να γελάω. Να γελάς και λίγο. Ναι, χρειάζεται. Σωστά. Και περιπέτεια. Έτσι, λίγο δράση. Σαβίνα, τα χρήματα που θα κερδίσεις από το σλάμ που σου εύχομαι να είναι οι 5.000 ευρώ. Τι σκοπεύεις να τα κάνεις? Λοιπόν, δεν θα τα κάνω εγώ κατά βάση, θα τα κάνει ο φίλος μου. Ναι. Στον οποίο θα τα δώσω για να πάρει ένα μηχανάκι εντούρο με το οποίο ασχολείται σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Μάλιστα, αυτός ο σκοπός είναι ικανός να σε φέρει στο 5ο σλάμ και στο 5ο τελικό. Και δίπλα σου βρίσκεται ένα αγόρι, το οποίο μας έρχεται με καταγωγή από το Ξυλόκαστρο, αλλά έχει περάσει 13 χρόνια τη ζωή σου στην Πάτρα. Mm. Αγάπησα αυτή την πόλη, ξεκίνησα για σπουδές, τελείωσα ένα πτυχίο, μεταπτυχιακό, δούλευα τα τελευταία 5 χρόνια. Γενικά μου αρέσει πολύ η Πάτρα. Τους τελευταίους 2 μήνες έχω έρθει Αθήνα όμως. 2 μήνες, πώς θα πας με την Αθήνα τώρα από την ωραία, Πάτρα? Ωραία.
Τα πας ωραία. Ναι, εντάξει, το GPS να είναι καλά και όλα γίνονται. Σε καταλαβαίνω. Η μεγαλύτερη δυσκολία που συνάντησε εδώ ήταν αυτό με τους δρόμους και τους οδούς. Ναι, ναι. Και εκεί είναι δίπλα η κοπέλα σου και σε βοηθάει. Ναι, ναι, ναι. Είστε αραβωνιασμένοι. Ναι, είμαστε. Γνωριστήκαμε στο χορευτικό του Δήμου της Πάτρας. Χορευτικό με παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Ναι, 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 παραδοσιακούς από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Παντρεύεστε και τώρα. Ναι, ναι, ναι. Όνομα της ηθοποιού Ευίδη. Τζόις. Πάρα πολύ σωστά. Έρχονται αυτοί πέντε πόδια σε σένα. Και πλησιάζει σιγά σιγά το Βλάση, ο οποίος έχει μείνει εκεί στο Γρουσούζικο 13. Θέατρο παρακολουθείτε, βλέπετε, πηγαίνετε. Εγώ όποτε προλαβαίνω. Τι σου αρέσει να βλέπεις? Μονολόγους κυρίως. Κάποιος που είδες τελευταία και θυμάσαι? Δεν έχω δει κάποιον, θέλω πολύ να δω τον Μάρκο Βαμβακάρη όμως. Βλάση μου, εσύ πηγαίνεις θέατρο? Λιγότερο, μου αρέσει να βλέπω κωμωδίες. Τώρα στην Αθήνα θα πηγαίνω πιο συχνά. Πάμε. Σύμφωνο ανάμεσα σε όμοια φωνή εντάσσει σε γνωστή θεατρική χείρα. Έλα, Σαβίνα. Ρο. Όχι. Βλάση. Το θήτα. Το θήτα είναι η εύθυμη χείρα, Βλάση μου. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα θήτα εκεί για σένα. Δύο τα θήτα, 6 και 7 οι λέξεις. Με ποια θες να παίξουμε? Με την 6. Ακμάζω αλλιώς. Ανθώ. Πάρα πολύ σωστά. 4 πόντοι για σένα. Και εσύ ανθίζεις σιγά σιγά, σαν ένα λουλούδι που σιγά σιγά αναπτύσσεσαι, μεγαλώνεις, ποτίζεσαι με γράμματα, λέξεις, πόντους και φτάνεις στους 17. Σαβίνα, έχεις σκοπό να κάνεις λίγο πιο δύσκολη τη ζωή του Βλάση στο δεύτερο γύρο? Θα προσπαθήσω. Εγώ λέω να προσπαθήσεις τώρα. Ποιο γράμμα μετατρέπει την Ίνα σε χώρα της Ασίας? Βλάση. Το κάπα. Το κάπα Ίνα γίνεται Κίνα. Έχεις πάει στην Κίνα? Όχι. Αλλά θέλω να πάω. Θέλεις να πας. Πολύ μακριά, βρε Βλάση μου. Ισχύει. Πάμε τώρα στον πίνακα, γιατί η Κίνα μας πέφτει μακριά. Δύο τα κάπα, δύο και οι λέξεις. 5 και 10. Τη 10. Ανεπιθύμητος εισβολέας υπολογιστών. Χάκερ. Πάρα πολύ σωστά. Είναι στα ενδιαφέροντά σου πάνω. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μπορεί να είναι ερωτική ή συζυγική και συχνά οδηγεί στον χωρισμό. Ποιο είναι το πρώτο σύμφωνο? Λάση. Πι. Πι, τι σκέφτηκες? Την απιστία. Μόνο σαν λέξη εύχομαι. Εννοείται. Γιατί εμείς δεν τη συγχωράμε, μη σου περνάει το μυαλό. Αν θέλει να σε αγαπάμε. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα πι εκεί για σένα. Ένα το πι, δύο οι λέξεις, με πολλούς πόντους και οι δύο λέξεις. 1 και 7. Με ποια θέλεις να παίξουμε? Με την 7. Τι λαμβάνουν οι μεσίτες? Προμήθεια. Είναι η λέξη που πριν έπαιξε η Σαβίνα και δεν κατάφερε να βρει. 9 πόντοι έρχονται σε σένα και έτσι φτάνει στους 31. Η Σαβίνα έχει μείνει στους 9. Στον πίνακα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 26 πόντοι. Πράγμα που σημαίνει, Σαβίνα μου, ότι... Ζωνανικά. Ο τολμό νικά, το ίδιο πιστεύω κι εγώ και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να συμβεί και στο σλάμ σου. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή στον πίνακα βρίσκονται 18 πόντοι. 4 οι λέξεις, 7, 9, 10 και 11 οι αριθμοί. Λοιπόν, επιλέγω 7, λευκό. Είσοδος τροτήρας. 9. Περίμενε. Έχεις πάρει φόρα. Μία-μία. Στη λέξη 7, λοιπόν, λες ότι είναι η λέξη λευκό. Σωστά, κρασί που συνοδεύει το ψάρι. 9. Πρώτο. Πρώτο λες. Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, Δημήτρη μου. Πλωτό. Είναι πολύ συνδυασμένο. Είναι πολύ... Πόσο συνδυαστικά έπρεπε να σκεφτείς. Η λέξη φαίνεται απλή και το γράμμα που λείπει είναι ένα. Μπορούσαν να είναι ορισμένα γράμματα. Πρέπει να σκεφτείς ποιο γράμμα δεν έχει παίξει σε ερώτηση λέξης, ποιο γράμμα δηλαδή δεν έχει εμφανιστεί στον πίνακα, γιατί αν ήταν το ρο, θα είχε εμφανιστεί γιατί έχουμε παίξει για το ρο. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η σωστή λέξη. Είπες πρώτο, αλλά ήταν αυτό που σκέφτηκες δεύτερο. Ήταν η λέξη πλωτό, επιπλέει στην επιφάνεια του νερού.
Πάμε και στις επόμενες δύο λέξεις. Στη λέξη, στον αριθμό 10, τι σκέφτηκες να μου πεις? Το 10, εντάξει, είναι το club sandwich. Το club sandwich είχε ακουστεί και ο ορισμός, πρόχειρο έδεσμα. Και στην τελευταία λέξη, στον αριθμό 11. Έτσι και αλλιώς τώρα έχει τελειώσει. Πες μου αυτό που είχες στο μυαλό σου. Εντάξει, υπάρχει το όρασμα, το αρχαίο, υπάρχει το γα. Πάμε να δούμε ποια είναι η λέξη. Όλα θέλει να τα ξέρει η κουτσομπόλα, όλα θέλει να τα ξέρει. Έχει παίξει. Δημήτρη μου, απογοητεύτηκε, σε βλέπω απογοητευμένο. Εγώ θέλω εκείνο το χαμογελαστό πλάσμα που συνάντησα έξω πριν πούμε να σλαμάρουμε. Τι? Τι να κάνω, χωρίς χαρά και χάσα. Να σου δώσω μια αγκαλιά και ένα ζεστό φιλί. Έλα εδώ δίπλα μου. Μην τον βλέπετε έτσι το Δημήτρη. Είναι η ψυχή της παρέας και ένας άνθρωπος έξω καρδιά. Λίγο εδώ περιορίστηκε, λίγο οι κάμερες, λίγο τα φώτα. Όχι, δεν είναι καθόλου αυτό. Τι είναι? Λάθος επιλογές, λάθος αποτελέσματα. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Αυτό είναι το σλαμ. Ρισκάρεις και μπορείς να προχωρήσεις. Μπορεί χωρίς να ρισκάρει ο άλλος παίκτης από το δικό σου λάθος να είναι αυτός που θα περάσει στον επόμενο γύρο και γιατί όχι στο τελικό. Αλλά να σου πω κάτι, δεν τώρα είχες... περιθώριο, έπρεπε να ρισκάρω. 17 πόντους. Είχες και λίγο περιθώριο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ήσουν στη δεύτερη θέση. Άντε, ωραία ήτανε. Ωραία ήτανε. Πάμε να δούμε τα χ στον πίνακα. 1 το χ, 2 οι λέξεις, 3 και 10. Με ποια θες να παίξουμε? Με την 3. Πρωτεύουσα της Ρωσίας. Μόσχα. Πολύ σωστά. 5 πόντια ακόμα για σένα. Και φτάνει στους 13. Αργά και σταθερά και λίγο βασανιστικά τους μαζεύεις όμως σιγά σιγά τους πόντους. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Ποιο γράμμα αγκαλιάζει διάδα συμφώνων στη λέξη δερβέναγας? Πλάση. Το έψιλον. Έχεις πάρει φόρα, πάρα πολύ σωστά. Πάμε στον πίνακα. Τη χρησιμοποιείς τη λέξη δερβέναγας? Όχι, δεν μου αρέσει πολύ. 1 το έψιλον, 5, 7 και 10 οι λέξεις. Την 5. Καλύπτει γυναικεία γάμπα. Πιέτα. Κοίταξε, αν το έβρισκες με αυτή την ευκολία και αυτό, θα σήκωνα τα χέρια ψηλά, είναι η αλήθεια. Γιατί και γυναίκα να είσαι, λίγο σε δυσκολεύει αυτό. Δηλαδή θέλεις... Το βρήκες αβινά? Και εμένα με δυσκολεύει. Δηλαδή και εγώ που το σκέφτηκα, δεν πηγαίνει το μυαλό μου εκεί. Αλλά είσαι πάρα πολύ κοντά και μ' αρέσει που σκέφτεσαι, που ξέρεις λίγο απ' όλα. Συνεχίζουμε με ερώτηση που αφορά την τηλεόραση. Ο αγάπη μου ήταν ο αξέχαστος Στάθης Ψάλτης. Ποιο είναι το τελευταίο σύμφωνο? Σαβίνα. Ζήτα. Καμικάζει αγάπη μου. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα ζήτα εκεί για σένα, Σαβίνα μου. 1 το ζήτα, 1 η λέξη, λέξη στον αριθμό 9. Για 5 πόντους το όνομα της ηθοποιού Ευίδη. Τζόις. Πάρα πολύ σωστά. Έρχονται αυτοί 5 πόντους σε σένα. Και πλησιάζει σιγά σιγά το Βλάση, ο οποίος έχει μείνει εκεί στο Γρουσούζικο 13. Θέατρο παρακολουθείτε, βλέπετε, πηγαίνετε? Εγώ όποτε προλαβαίνω. Τι σου αρέσει να βλέπεις? Μονολόγους κυρίως. Κάποιος που είδες τελευταία και θυμάσαι? Δεν έχω δει κάποιον, θέλω πολύ να δω τον Μάρκο Βαμβακάρη όμως. Βλάση μου, εσύ πηγαίνεις θέατρο? Λιγότερο, μου αρέσει να βλέπω κωμωδίες. Τώρα στην Αθήνα θα πηγαίνω πιο συχνά. Πάμε. Σύμφωνο ανάμεσα σε όμοια φωνή εντά σε γνωστή θεατρική χείρα. Έλα, Σαβίνα. Ρο. Όχι. Βλάση. Το θήτα. Το θήτα είναι η εύθυμη χείρα, Βλάση μου. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα θήτα εκεί για σένα. 2 τα θήτα, 6 και 7 οι λέξεις. Με ποια θες να παίξουμε? Με την 6. Ακμάζω αλλιώς. Τέλος χρόνου, η λέξη γίνεται γκρι και χάνεις την ευκαιρία να μειώσεις κι άλλο τη διαφορά από το Βλάση. Συνεχίζουμε με την επόμενη μας ερώτηση. Ο νοήτο, σύμφωνα με το ρητό, αρχικό και τελικό γράμμα της λέξης που λείπει. Βλάση. Το νι. Μ' άφησες εκεί άναυγη, δεν πρόλαβα να πάρω ανάσαρβε, παιδάκι μου. Είπες τώρα θα το πατήσω εγώ, νοήτο. Είναι καλή παίκτρια. Είναι καλή παίκτρια και την άφησες τώρα να πάρει δύο ερωτήσεις και μου αγχώθηκες. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα νι εκεί για σένα.
Ένα τονί, μία η λέξη. Επιφώνημα αγανάκτησης. Αμάν. Αμάν και πώς, σωστά. Ακόμα 4 πόντοι για σένα και αυξάνεις τη διαφορά, φτάνεις στους 35. Σαβίνα, με την επόμενη ερώτηση είναι μια καλή ευκαιρία για σένα. Αφορά τη λογοτεχνία που σου αρέσει και να διαβάζεις. Οπότε, συγκεντρώσου και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Σε ποιο γράμμα τονίζεται ο κεντρικός ήρωας στο βιβλίο της ζούγκλας? Φλάση. Στο όμικρον. Όμικρον, έχεις πάρει φόρα. Δεν σε σταματά ούτε ολόκληρος ο σύλλογος από την Πάτρα τώρα εσένα. Πάμε στον πίνακα, είναι ο Μόγλης. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα όμικρον εκεί. Ένα το όμικρον, δύο οι λέξεις. 8 και 12. Την 8. Και σε σκέφτομαι. Οδηγώ. Με τα μάτια κλαμμένα. Φτάνουμε τους 40 πόντους. Οδηγείς και να μην σκέφτεσαι όταν οδηγείς. Οδηγάς εδώ στην Αθήνα, Ναι, άνετα. Με GPS. Με GPS, ναι, αλλά άνετα όμως. Ναι. Δεν έχεις πρόβλημα. Όχι. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Σύμφωνο ανάμεσα σε όμοια φωνή εντάς τη λέξη ομόρυθμος. Σαβίνα. Μη. Μη. Σωστά, ανάμεσα στα δύο όμικρον. Πάμε στον πίνακα, Σαβίνα μου, να δούμε πόσα είναι τα μη εκεί. Ένα το μη, μία η λέξη, η ίδια λέξη που παίξαμε και πριν. Σαρίφ, ο Δόκτωρ Ζιβάγκο. Ο Μέρ. Έλα ρε, Σαβίνα. Έλα ρε, Σαβίνα. Όχι, δεν είναι ο Μέρ. Όχι, δεν είναι, προφανώς, ναι. Δεν είναι ο Μέρ. Και συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Με ποιο γράμμα η τράκα γίνεται πλεούμενο? Φλάση. Με το ταφ. Με το ταφ με ρωτάς? Ναι, γιατί είχα βρει τη λέξη και δεν σκέφτηκα το γρίφο. Α, όμως κοίταξε να δεις. Το ένα αυτάκι το έχεις εδώ, το άλλο το ματάκι το έχεις στον πίνακα. Στεναχωρήθηκα πριν με τη γάμπα, το βρήκα όμως, εντάξει. Το ξεπέρασες. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στον πίνακα τώρα να πάρουμε μερικούς πόντους για να νιώσεις καλύτερα. Ένα το ταφ, εντάξει, ολοκληρώθηκε σχεδόν η λέξη. Καλή τη γυναικεία γάμπα. Η γκέτα. Κάνετε να συνεχίσει αυτό το όμορφο που κάνει, να ασχολείσαι με τα παιδάκια. Ευχαριστώ, να και να φτιάχνει όμορφε ανθρώπινε ψυχέ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνει. Ευχαριστώ κάνεις. Πολύ. Αυτή ήταν η Σαβίνα. Τον Βλάση τον γνωρίσαμε, τον απολαύσαμε, αλλά θέλουμε κι άλλο. Και το κι άλλο έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, γιατί ο Βλάσης είναι ο παίκτης που θα πάει σήμερα στο τελικό και θα διεκδικήσει τα πρώτα 1000 ευρώ του. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε με τον Βλάση από το Ξυλόκαστρο, ο οποίος έχει μείνει 13 χρόνια στην Πάτρα, πια ζει στην Αθήνα. Σωστά. Και τώρα σήμερα σλαμάρι. Έτσι ακριβώς. Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Το Βλάση είναι τοπικό όνομα εκεί στο Ξυλόκαστρο. Είναι τοπικό. Είναι αργία επίσημη και τα λοιπά, πλατεία Αγίου Βλασίου και... Και πόσο το μήνα τη γιορτάζετε, ποιο μήνα? 11 Φεβρουαρίου. 11 Φλεβάρια, είσαι εκεί, στο μήνα των ερωτευμένων. Έτσι, είσαι... έτσι, κοντά. Ρομαντική ψυχούλα. Πώς φάνηκε η μετάβαση από την Πάτρα στην Αθήνα? Εντάξει, εύκολη. Ήταν και καλό, οπότε είναι εύκολη μετάβαση. Περνάμε καλά και εδώ, προσαρμοζόμαστε. Μια χαρά. Βλάση, είσαι έτοιμος να πάρουμε τις θέσεις μας? Είμαι. Πάμε. Βλάση μου, είναι ο πρώτος σου τελικός και μπορεί να βρεθεί σε αυτή τη θέση άλλες 4 φορές. Μακάρι. Θα αφήσεις λίγο έξω το άγχος. Ναι. Για να έρθει ο πίνακας αυτή τη στιγμή ακριβώς από πίσω σου. Ο οποίος πίνακας κρύβει 7 λέξεις που αφορούν μια κατηγορία, ένα θέμα το οποίο θα σου αποκαλύψω σε πολύ λίγο. Ο κόσμος από το σπίτι βλέπει το θέμα με το οποίο είσαι θα διαγωνιστείς. 8 αριθμοί, θέλω να επιλέξεις τους 5 για να πάρουν τα γράμματα που κρύβονται πίσω από αυτούς τους 5 αριθμούς στη θέση τους στον πίνακα. 2. Το 2. 4. Το 4. 6. Το 6. 8. Το 8. Και το 7. Και το 7. Μια χαρά είμαστε. Χαίρομαι. 7 λέξεις. Κάθε λέξη που βρίσκεις σου δίνει 100 ευρώ. Αν καταφέρεις και βρεις και τις 7, 1000 ευρώ είναι δικά σου. Στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ.
Γενικά στην Ελλάδα έχεις πάει στην Πάτρα, στην Αθήνα, είσαι από το Ξυλόκαστρο που είναι εκεί στη μέση. Αλλού πια αγαπημένος προορισμός? Η Θεσσαλονίκη μου αρέσει αρκετά. Καλά κάνεις. Έχω πάει μερικές φορές. Mm-hmm. Θα πάω και άλλες τα επόμενα χρόνια. Να πας. Και άλλες εκδρομές Βόρεια Ελλάδα έχουμε κάνει με το χορευτικό. Περνάμε καλά. Κάνουμε εκδρομές κάθε χρόνο. Κυρίως προς Βόρεια Ελλάδα. Δυναμικά και να κερδίσεις το δεύτερο γύρο και να είσαι η παίκτρια που θα φτάσει σήμερα στον τελικό. Μπορείς να σλαμάρεις. Είναι η ευκαιρία τώρα, γιατί αυτοί οι 26 πόντοι, αν το σλαμ σου είναι σωστό και πετυχημένο, θα έρθουν απευθείας στην αγκαλιά σου. Ναι, δεν... όχι. Κάποιες λέξεις τις βλέπω. Δεν είσαι σίγουρη και δεν θέλεις να ρισκάρεις, συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Ερωτήσεις υπάρχουν, γράμματα υπάρχουν, πόντοι υπάρχουν, οπότε συνεχίζουμε. Ποιο γράμμα βρίσκεται στο κέντρο της λέξης Νάρκισσος? Σαβίνα. Γιώτα. Πάρα πολύ σωστά. Είναι το γιώτα το γράμμα που ψάχνουμε. Πάμε στον πίνακα, Σαβίνα μου. Να τους πάρουμε τους πόντους με τον άλλο τρόπο. Παίζουμε για τη λέξη με τον αριθμό 1. Δεν πάει πάντα με την ποσότητα. Η ποιότητα. 8 πόντοι για σένα, σωστά. Και φτάνεις στους 17 πόντους, Σαβίνα μου. Με την ποιότητα ο Βλάσης παραμένει στους 31. Ποιο σύμφωνο της λέξης Ινδοκάριδο είναι πιο κοντά στο τέλος της αλφαβήτου? Έλα, Σαβίνα. Ρο. Ρο. Έτσι πήρες φορά, τα βρήκες τώρα, συγχρονίστηκες απόλυτα. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα ρο εκεί για σένα. Ένα το ρο, μία η λέξη. Σαρίφ, ο Δόκτωρ Ζιβάγκο. Όχι. Τέλος χρόνου, η λέξη γίνεται γκρι και χάνεις την ευκαιρία να μειώσεις κι άλλο τη διαφορά από το Βλάση. Συνεχίζουμε με την επόμενη μας ερώτηση. Ο νοήτο, σύμφωνα με το ρητό, αρχικό και τελικό γράμμα της λέξης που λείπει. Βλάση. Το νι. Μ' άφησες εκεί άναυγη, δεν πρόλαβα να πάρω ανάσαρβε, παιδάκι μου. Είπες τώρα θα το πατήσω εγώ, νοήτο. Είναι καλή παίκτρια. Είναι καλή παίκτρια και την άφησες τώρα να πάρει δύο ερωτήσεις και μου αγχώθηκες. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα νι εκεί για σένα. Ένα το νι, μία η λέξη. Επιφώνημα αγανάκτησης. Αμάν. Αμάν και πώς, σωστά. Ακόμα 4 πόντοι για σένα και αυξάνεις τη διαφορά, φτάνει στους 30. 5. Σαβίνα, με την επόμενη ερώτηση είναι μια καλή ευκαιρία για σένα. Αφορά τη λογοτεχνία που σου αρέσει και να διαβάζεις. Οπότε, συγκεντρώσου και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Σε ποιο γράμμα τονίζεται ο κεντρικός ήρωας στο βιβλίο της Ζούγκλας? Φλάση. Στο όμικρον. Όμικρον, έχεις πάρει φόρα. Δεν σε σταματά ούτε ολόκληρος ο σύλλογος από την Πάτρα τώρα εσένα. Πάμε στον πίνακα, είναι ο Μόγλης. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα όμικρον εκεί. Μάχημος. Ξαφνικά κάτι έγινε και μου κάτσε εκεί στο 9. Θέλω, όχι, κοιτάς για το σλαμ. Σκέφτεσαι, σε έχει συνεπάρει, σε έχει απορροφήσει ο πίνακας. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις αν είσαι έτοιμος και θες. Πατά το κοκκινό. Ναι, λέω τώρα, γενικά. Να σε ενημερώσω εγώ ότι η πόντι αυτή τη στιγμή είναι 26 και ενημερώνω και τους τρεις, έτσι, γιατί τίποτα δεν έχει κριθεί και η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή του ενός από τον άλλον. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος αποφασίσει να διεκδικήσει αυτούς τους 26 πόντους σλαμάροντας, διασφαλίζει και τη θέση του στον επόμενο γύρο. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Το μεσαίο γράμμα από μια τριάδα συμφώνων στο ακορντεόν. Σαβίνα. Ρο. Όχι. Πλάση. Κάπα. Όχι. Δημήτρη. Ναι. Το νι, παιδιά, είναι το ρο, το νι και το ταφ. Το μεσαίο γράμμα είναι το νι. Πολύ σωστά, Δημήτρη μου. Πάμε στον πίνακα να δούμε τα νι εκεί για σένα. Ένα το νι, μία και η λέξη, πολύ υπόντι. Είμαστε των αρχαίων Ελλήνων. Απόγονοι. Πολύ σωστά, 8 για σένα. Και να πως αλλάζουν τα πράγματα. Εκεί που ξαφνικά ο Δημήτρης είχε μείνει στους 9 και έριξε να με αγχώνει, περνάει στη δεύτερη θέση με 17 πόντους, προηγείται ο Βλάσης με 25 και η Σαβίνα έρχεται στην τρίτη θέση με 12. Ψάχνεις κάτι? Ψάχνει το σλαμ! Ψάχνει την ευκαιρία να κάνει σλαμ. Δημήτρη μου, Δημήτρη μου.
Είχες 17 πόντους, αλλά δεν ήθελες να ρισκάρεις να αφήσεις το περιθώριο στους άλλους δύο να σου στερήσουν την θέση σου στο δεύτερο γύρο. Ο Τολμών ελπίζω να νικά. Ο Τολμών νικά, το ίδιο πιστεύω κι εγώ. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να συμβεί και στο σλάμ σου. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή στον πίνακα βρίσκονται 18 πόντοι. 4 οι λέξεις, 7, 9, 10 και 11 οι αριθμοί. Λοιπόν, επιλέγω 7, λευκό. Είσοδο τροτήρας. 9. Περίμενε. Έχεις πάρει φόρα. Μία-μία. Στη λέξη 7, λοιπόν, λες ότι είναι η λέξη λευκό. Σωστά, κρασί που συνοδεύει το ψάρι. 9. Πρώτο. Πρώτο λες. Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, Δημήτρη μου. Πλωτό. Είναι πολύ συνδυασμένο. Είναι πολύ... Πόσο συνδυαστικά έπρεπε να σκεφτείς. Η λέξη φαίνεται απλή και το γράμμα που λείπει είναι ένα. Θα μπορούσαν να είναι ορισμένα γράμματα. Πρέπει να σκεφτείς ποιο γράμμα δεν έχει παίξει σε ερώτηση λέξης, ποιο γράμμα δηλαδή δεν έχει εμφανιστεί στον πίνακα, γιατί αν ήταν το ρο, θα είχε εμφανιστεί.